κατά τη γνώμη μας, ο τίτλος του νομοσχεδίου ρυθμίσης για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας είναι ψευδεπίγραφος. Ένας τίτλος που θα αποτύπωνε καλύτερα το περιεχόμενο και τις κατευθύνσεις του νομοσχεδίου που συζητιέται σήμερα θα ήταν απελευθέρωση ή καλύτερα απαλλαγή της κυβέρνησης και του κράτους από την υποχρέωσή της. Πρώτον, να εξασφαλίσει απολύτως δωρεάν σύγχρονες υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς που απευθύνονται στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας και δεύτερον, απαλλαγή από την υποχρέωσή της, της κυβέρνησης, να εξασφαλίσει στους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας αξιοπρεπείς μισθούς, αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, ανθρώπινα ωράρια, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς τους. Αντί γι' αυτό δεν έχουμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, δεν υπηρετεί λοιπόν αυτό. Απέναντίας, αυτό που έρχεται να ενισχύσει, να απογειώσει για την ακρίβεια, είναι η λειτουργία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας σαν επιχείρηση, ενισχύει τα ιδιωτικά επιχειρηματικά χαρακτηριστικά. Αυτό υπηρετεί και το άρθρο 7 που καταργεί το θεσμό της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης που ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος του Δημόσιου Συστήματος Υγείας όπως το ξέρουμε. Το άρθρο 12 που για μας είναι βασικά και αυτά κρίνουν και την τοποθέτησή μας και έχουμε επανειλημμένως τοποθετηθεί. Στην πραγματικότητα τι λέει η κυβέρνηση? Εγώ δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να επαναφέρω τους μισθούς σας στα επίπεδα πριν από τις μνημονιακές περικοπές. Εδώ για μία ακόμη φορά είμαστε υποχρεωμένοι να τις υπενθυμίσουμε, γιατί φαίνεται ότι το ξεχνάει, ότι υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και του Αρείου Πάγου που υποχρεώνουν την κυβέρνηση, όπως και τις προηγούμενες, να αποκαταστήσει το σύνολο των απολειών που είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια οι γιατροί. Τι λέει λοιπόν η κυβέρνηση? Ότι λυπάμαι, δεν μπορώ να το κάνω. Αυξήσεις δόθηκαν που στην πραγματικότητα είναι ξύνουν τον πάτο του βαρελιού των δημοσιονομικών αντοχών της οικονομίας, που τις επικαλείται η κυβέρνηση κάθε φορά όταν πρόκειται να ικανοποιήσει κάποιο από τα δίκαια αιτήματά μας. Αν θέλετε να ενισχύσετε το εισόδημά σας, το οποίο το παρουσιάζει ως ελευθερία επιλογής, προσπαθήστε να αφαιμάξετε τους ασθενείς σας. Και το λέει αυτό στους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. Δεν είναι μόνο το ζήτημα των πληρωμών των ασθενών, το οποίο για μας είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, αλλά το λέει στους γιατρούς του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, ένα Δημόσιο Σύστημα Υγείας που είναι υποστελεχωμένο, που είναι γνωστό ότι υπάρχουν κάτω από ποιες συνθήκες και με τι ωράρια εργάζονται οι γιατροί του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, η υπερεντατικοποίηση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι καλούνται προκειμένου να ενισχύσουν το εισόδημά τους. Βέβαια, η κυβέρνηση το παρουσιάζει σαν ελευθερία επιλογής, αλλά δεν είναι ελευθερία επιλογής, γιατί σπρώχνονται να κάνουν και ιδιωτικό έργο είτε στα δικά τους ιατρία, είτε στον ιδιωτικό επιχειρηματικό τομέα. Τι συνέπειες θα έχει αυτό για τους ασθενείς? Είτε η εντατικοποίηση θα έχει εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των ασθενών, γιατί τα ωράρια γι' αυτό προβλέπονται, πρώτα απ' όλα για να περιφρουρηθεί η υγεία και η ασφάλεια των ασθενών, είτε θα είναι σε βάρος της πρωινής τακτικής λειτουργίας. Στην πραγματικότητα ενισχύονται οι πελατειακές σχέσεις, θα χρησιμοποιείται το Δημόσιο Σύστημα Υγείας ως δεξαμενή άντλησης πελατείας. Αυτό θα γίνει στην πραγματικότητα. Σε καμία περίπτωση οι ασφαλιστικές δικλείδες που προβλέπονται δεν θα το αποφύγουν αυτό. Το δεύτερο εξίσου σοβαρό άρθρο είναι το άρθρο 8, με το οποίο εκφράζουμε επίσης την κατηγορηματική μας αντίθεση, ενώ θα έπρεπε οι υγειονομικοί να μειωθούν τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των υγειονομικών, γιατί αναγνωρίζονται και οι επιτροπές που έχουν συσταθεί μέχρι τώρα ο χαρακτήρας, ο επικίνδυνος και ο αντιγυϊνός της εργασίας του. Εδώ έχουμε γιατρούς, πάλι με την επίκληση των εκτάκτων αναγκών, να δουλεύουν μέχρι τα
72 τους χρόνια στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αντί να προσλάβει η κυβέρνηση νέους γιατρούς, νέο εμψυχοδυναμικό και έγκαιρα, ώστε να μπορεί να μεταλαμπαδεύεται και η πολύτιμη εμπειρία των μεγαλύτερων συναδέλφων μας, έχουμε παράταση του εργάσιμου βίου, δηλαδή γιατροί που δεν θα μπορούν καλά-καλά οι ίδιοι να εφημερεύουν, οι ίδιοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας. Έχουμε ενίσχυση όχι του δημόσιου συστήματος υγείας, έχουμε ενίσχυση των πληρωμών των ασθενών, ενίσχυση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων των γιατρών και όχι μόνο. Αυτά είναι που φέρνει αυτό το νομοσχέδιο και γι' αυτό εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι και η Ομοσπονδία αλλά και το σύνολο των ενώσεων των νοσοκομειακών γιατρών, Αθήνας, Πειραιά, Πάτρας, Υπήρου κτλ. Τελειώνω κύριε Πρόεδρε με τα άρθρα 9 και 10. Το 9 που αφορά την απαλλαγή από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίες υπαίθρου. Εδώ αυτό δεν μπορεί να γίνεται à la carte. Συνεχώς έχουμε ρυθμίσεις που απαλλάσσουν για μία μερίδα των νεότερων συναδέλφων μας την υποχρέωσή τους να κάνουν το αγροτικό τους. Δεν μπορεί συνεχώς να εξαιρείται. Φωτογραφικό μας φαίνεται αυτό. Και σε ό,τι αφορά το άρθρο 10 που αλλάζει τη διαδικασία τοποθέτησης των ειδικευόμενων γιατρών και μεταφέρεται στις διοικήσεις των νοσοκομείων, έχουμε μία επιφύλαξη και πολύ φοβόμαστε ότι οι υποστελεχωμένες διοικητικές υπηρεσίες των νοσοκομείων εποφορτίζονται με ένα επιπλέον έργο, το οποίο ακριβώς εξαιτίας της υποστελέχωσης με δυσκολία θα μπορούν να φέρουν σε πέρας και θα αυξηθεί ο χρόνος και η καθυστέρηση που ήδη παρατηρείται στην τοποθέτηση των συναδέλφων μας ειδικευόμενων στα νοσοκομεία. Σας ευχαριστώ.